Εσείς θα πάτε διακοπές με τα παιδιά σας, με τα εγγόνια σας, με την οικογένειά σας, εν πάση περιπτώσει. Είναι γεγονός. Θα φοβηθείτε, ότι... δεν το λέω σε σχέση με τον όγκο της δουλειάς σας. Όχι, όχι, εξάλλου εγώ τις διακοπές μου, εκεί που τις έκανα, εδώ και δεκαετίες, ήταν στα Ερημόνησα. Οπότε εκεί... Εκεί θα βρεθείτε και φέτος. Ναι, εκεί στην αγαπημένη μου Περιστέρα, εκεί που πηγαίνω, απέναντι από στην Ιβάλα, που η παρέα μας εκεί είναι τα πουλιά και τα ψάρια και τα τζιτζίκια και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να είμαστε ένα ξενοδοχείο, να περιμένουμε ουρά στο μπουφέ και να κινδυνεύουμε. Τέτοιες διακοπές δεν μου άρεσαν ποτέ. Μ' άρεσε πάντα διακοπές ένα έρημο ήσυχο μέρος που ή δυνατό να μην υπάρχει ούτε... Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι και εσείς θέλετε αποσυμπίεση από όλο αυτό. Ναι, να διαβάσω ήσυχα, να μην με σβρώχει. Αυτά, ας πούμε, σε παραλίες που είναι ο ένας δίπλα στον άλλον με ξαπλώστρες και με αυτό, δεν είναι κάτι που δεν μπορώ να βλέπω να μπαίνω. Δεν σας ήταν ποτέ ελκυστικό αυτό? Ναι, προτιμώ να πάω κάπου ήσυχα με το βιβλίο μου να διαβάσω, να μακριά από το... Τώρα, ήσυχα και με παιδιά δεν γίνεται. Να μου λέγατε θα είμαι με τη γυναίκα μου, το καταλαβαίνω, αλλά... Όχι, έτσι είμαι... όχι, και με τα παιδιά, ωραία. Εντάξει, είναι και σε μια ηλικία βέβαια που δεν είναι εκεί. Ναι. Δεν έχουν γκρίνιες και τέτοια. Ευχαριστώ θερμά.